Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας ως ηγέτες της απελευθέρωσης. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης Αγιογραφίας της Ευγνωσίας Νικολάρου, που αποτελεί τη δεύτερη εκδήλωση στο πλαίσιο των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής. Και εγώ είμαι εμπνευσμένη βέβαια τους Αγίους της απελευθέρωσης, γιατί όπως και ο Άγιος Ελευθέριος, και όλοι οι Άγιοι βοήθησαν στη χώρα σε πολλές περιπτώσεις έτσι, στην απελευθέρωσή της και με τη βοήθειά τους βέβαια. Εύχομαι έτσι να έρθει ο κόσμος να τα δει από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Η έκθεση που φιλοξενείται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της πρωτεύουσας του Εύρου εγκαινιάζεται το απόγευμα της Κυριακής 5 Μαΐου και θα διαρκέσει για 6 συνολικά ημέρες. Τα εγκαίνια είναι την Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, και θα κρατήσει για 5 μέρες. Θα είναι το πρωί από τις 11 μέχρι τις 1 και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της Αγιογράφου και για την πρώτη φορά φυσικά που μετέχει με δημιουργίες της στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό έχω γύρω στον ένα χρόνο που το σκέφτομαι, να μπω κάποια στιγμή έτσι να δείξω τα έργα μου. Ήταν και μια καλή ευκαιρία τα Ελευθέρια. Και οπότε να είμαστε εδώ τώρα μετά από πολύ χρόνο και κόπο, γιατί όλα αυτά για να γίνουν ήταν ατελείωτες οι ώρες. Αλλά εντάξει. Τα καταφέραμε. Η εικαστικός που δημιουργεί σε επαγγελματικό επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια από μικρή αντιλήφθηκε τη ροπή της στην καλλιτεχνική δημιουργία. Όσο για την αγιογραφία είναι μια κλίση που ήρθε περίπου στα 18 της χρόνια και έκτοτε καλλιεργεί τα διάκοπα. Εγώ από μικρό παιδάκι αγιογραφώ, αλλά το σπούδασα γύρω στα 18 μου. Έχω τώρα σχεδόν 20 χρόνια που το έχω έτσι επαγγελματικά. Πολύ χαίρομαι και για τα νέα παιδιά που έρχονται και τους δείχνω πλέον. Σαν δασκάλα τώρα πλέον. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευγνωσία Νικολάρου διδάσκει την αγιογραφία σε μικρότερους και μεγαλύτερους ενδιαφερόμενους. Μια εικαστική διαδικασία που χαρακτηρίζει δύσκολη και αμυγώς πνευματική ως ένα αποτέλεσμα πρωτίστως εσωτερικής αναζητήσεως. Για τα νέα τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο, γιατί πλέον γίνεται τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο μία τέχνη, επειδή έχουμε να κάνουμε και με την Εκκλησία και με όλα αυτά. Χρειάζεται νηστεία, προσευχή, πολλά. Δεν είναι απλά δηλαδή να πάρεις το πινέλο να ζωγραφίσεις ακαίσαι έναν πίνακα. Είναι τελείως πνευματικό το όλο θέμα. Βέβαια πολλοί άνθρωποι πλέον θέλουν να μάθουν, αγαπούν το Θεό και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ.